Σε κινητοποίηση το Σάββατο 28 Σεπτέμβρη στις 6 το απόγευμα στους Αγίους Θεοδόρους προχωρούν συνδικάτα της Αττικής αλλά και της Πελοποννήσου με αφορμή το πρόσφατο ατύχημα στην Motor Oil, κατά το οποίο εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά συνοδευόμενη από εκρήξεις που οδήγησε στον τραυματισμό 7 εργαζομένων. Πρώτα απ' όλα το θέμα της ασφάλειας των εργαζομένων και των κατοίκων, όχι μόνο της περιοχής αυτής, αλλά και γενικότερα σε περιοχές που έχουν μεγάλο κίνδυνο. Ζητούμε να υπάρχουν άμεσα μέτρα προστασίας, όπως είπα, και για τους εργαζόμενους, αλλά και για τους κατοίκους, και να υπάρχει και κρατικός έλεγχος επάνω σε αυτά τα μέτρα προστασίας. Να μην είναι απλώς λόγια τα οποία λέγονται και μετά ξεχνιόνται. Γι' αυτό ένας από τους λόγους που κάνουμε αυτή την κινητοποίηση είναι αυτός. Τα συνδικάτα απαιτούν να σταματήσει η χρήση του λιμανιού και όλης της περιοχής για ανεφοδιασμό των δυνάμεων του ΝΑΤΟ και του Ισραήλ. Ουσιαστικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς σύμφωνα με τις σημερινές δυνατότητες της τεχνολογίας και της επιστήμης και να ληφθούν όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία εργαζομένων και κατοίκων από βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης. Σωματεία από τη Λακωνία, τη Μεσσηνία, την Αργολίδα και την Κορινθία θα δώσουν το παρόν στη μεγάλη κινητοποίηση, ενώ στην συγκέντρωση στους Αγίους Θεοδόρους καλούν και τα ναυτικά σωματεία. Την κινητοποίηση το Σάββατο 28 Σεπτέμβρη στους Αγίους Θεοδόρους στηρίζει και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Εμείς από τη Σπάρτη, και μπορεί να πει κανείς γιατί από τη Σπάρτη να πάμε. Εντάξει, εμείς αλληλεγγύη κάνουμε, έχουμε και εμείς τα δικά μας στη Λακωνία. Παρόμοια περιοχές κινδύνου, κάνουμε μια αλληλεγγύη, αισθανόμαστε και εμείς σαν απόμαχοι της δουλειάς, δεν είμαστε τόσο μακριά από τους εργαζόμενους, οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ επιτοπλίστων. Πολλοί από εμάς δουλεύανε σε τέτοια εργοστάσια, σε τέτοιες εγκαταστάσεις και αισθανόμαστε μια αλληλεγγύη και προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε τον κόσμο για να πάρθουν τα μέτρα, όχι για να κάνουμε μια διαμαρτυρία έτσι για να γίνει διαμαρτυρία, αλλά για να πάρθουν κάποια μέτρα. Η μεγάλη κινητοποίηση από τα συνδικάτα της Πελοποννήσου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στους Αγίους Θεοδόρους.